Να πάμε στον κύριο Ανδρέα Νεφελούδη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας. Καλημέρα, κύριε Γενικό. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Για χτες. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι διαβάζουμε, είναι η επαναφορά του ευρωπαϊκού πλαισίου στην αγορά εργασίας. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως και ευθαρσώς κατά την κρίση σας και όπως βλέπετε την πορεία της διαπραγμάτευσης. Υπάρχει φως στα εργασιακά? Φως υπάρχει στα εργασιακά. Απλώς ήθελα να πω πριν πάμε στη διαπραγμάτευση, να κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που είπατε με τον κύριο Κουζή, που τον εκτιμώ ιδιαίτερος. Mm-hmm. Σε όλα συμφωνώ, εκτός από μία από το ρήμα που χρησιμοποίησε. Δεν περνάμε σε αυτή τη φάση των εργασιακών σχέσεων. Έχουμε περάσει ήδη. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να ερμηνεύσουμε το φαινόμενο και να δούμε και τις ρίζες του. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι φαινόμενο που δημιουργήθηκε ή γεννήθηκε από την κρίση, την περίοδο του ακραίου εφελελευθερισμού. Είναι φαινόμενο που ξεκίνησε, αν θυμάστε, από το 2000 περίπου, 2002, με τη φοβερή και τρομερή ρίση της τότε περίοδου κυβερνητικής του κ. Σημίτη, την λεγόμενη απασχολησιμότητα. Από τότε αυτές οι συνθήκες εργασίας έχουν αρχίσει να μπαίνουν στον χώρο της αγοράς εργασίας και βεβαίως αποδιαρθρώθηκαν πλήρως και πετάθηκαν πλήρως την περίοδο του από το 9 και μετά. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο, και για να κάνω τη γέφυρα με τις διαπραγματεύσεις, είναι προφανές ότι δεν θα λυθεί με βάση την καλή θέληση της εργοδοσίας ή κάποιων αυτόματων μηχανισμών. Πρέπει να λυθεί και θα λυθεί με την κυβερνητική παρέμβαση σε όλα αυτά τα επίπεδα. Και κορυφαίο θέμα γι' αυτό, για να πάμε στις διαπραγματεύσεις, είναι η επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων μέσω της κατοχύρωσης του συνόλου του πακέτου για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ωραία. Πάμε λοιπόν στη διαπραγμάτευση, κύριε Γενικέ. Διαβάζουμε σήμερα ότι θα υπάρξει ίσως μια παραχώρηση από την ελληνική κυβέρνηση το θέμα των ομαδικών απολύσεων, προκειμένου να κερδίσει, να κατακτήσει. Αυτό το δούνε και λαβίν που πάντα μια διαπραγμάτευση περιέχει. Το φλέγον για σας και προγραμματικά και για την ελληνική κοινωνία, για τους εργαζόμενους των συλλογικών συμβάσεων. Είναι έτσι? Ακούστε, μια σειρά από φήμες κυκλοφορούν που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Mm-hmm. Να ξαναδούμε λίγο το θέμα των ομαδικών απολύσεων και το πώς έχει τεθεί. Αφενός, έχουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που έχει θέσει θέμα είτε απελευθέρωσης είτε της αύξησης του ορίου. Απ' την άλλη, υπάρχει ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τις λεγόμενες διοικητικές εγκρίσεις για το θέμα των ομαδικών απολύσεων. Mm-hmm. Το οποίο βεβαίως εύκολα και στα πλαίσια της ενίσχυσης των συλλογικών ρυθμίσεων μπορεί να διευθετηθεί. Αναφέρομαι στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας και στο δικαίωμα που έχει ο κάθε φορά υπουργός να υπογράφει θετικά ή αρνητικά σε μια εισήγησή του, στο οποίο πρέπει να διευρυνθεί η σύνθεσή του με την ενίσχυση του ρόλου εκεί των κοινωνικών εταίρων. Των κοινωνικών εταίρων της εργασίας και της εργοδοσίας. Θα υπάρξει κάποια αλλαγή από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Νεφελούδη? Θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτό το κομμάτι, λέτε? Σε αυτό νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο να υπάρξει αλλαγή. Γιατί νομίζω ότι για να αποφύγουμε το χειρότερο σκόπελο που είναι οι ομαδικές απολύσεις σε όποιο ποσοστό, είτε αυτό είναι ακόμα στο 5%, να ρυθμίζονται μέσω ατομικών διαπραγματεύσεων, που καταλαβαίνετε είναι καταστροφή για τους εργαζόμενους, μεταξύ της εργασίας και της εργοδοσίας, να υπάρχει ένα δικαιοδοτικό όργανο το οποίο θα βγάζει τις διοικητικές εγκρίσεις, στο οποίο θα είναι ενισχυμένος ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και βεβαίως με την παρουσία και του κάθε φορά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με την σημαντική, αν θέλετε, την σοβαρή εξέταση των προβλημάτων που οδηγούν σε τέτοιες περιπτώσεις επιλογών ομαδικών απολύσεων. Να πω όμως κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι στο Υπουργείο Εργασίας από την αρχή περίπου της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Κοντεύουμε 2 χρόνια. Εκτός από την περίπτωση του Softex που έκλεισε η επιχείρηση, γιατί ήταν επιλογή μητρικής εταιρείας και είναι άλλα τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε εκεί, που και εκεί είχαμε μπλοκάρει βεβαίως την υπόθεση των ομαδικών απολύσεων μέχρι να ρυθμιστεί η διαβούλευση των εργαζομένων και της εργοδοσίας, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση από περίπου 400 τριμερείς συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί εδώ για διάφορα θέματα που να μας έχει απασχολήσει θέμα ομαδικών απολύσεων. Έχω την αίσθηση ότι με βάση την πραγματικότητα ακόμα και αυτής της ζούγκλας στην αγορά εργασίας, το ζήτημα των ομαδικών απολύσεων έτσι όπως τίθεται από τη μεριά των δανειστών και κατά κύριο λόγο από το δούνου του, είναι ένα θέμα απόλυτης ιδεολειπτικής αιμονής που δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή την ίδια. Άρα λοιπόν μας λέτε ότι το θέμα των ομαδικών απολύσεων στην ουσία είναι ένα άδειο πουκάμισο στην Ελλάδα έτσι όπως είναι σήμερα,
Άρα οδηγούμε στο συμπέρασμα να υποθέσουμε, μάλλον οδηγούμε στο συμπέρασμα ότι δικαίως διεκδικείται το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων σαν και των συλλογικών συμβάσεων σαν πολύ πιο σημαντικό σε αυτή τη φάση. Μα νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό για όσους γνωρίζουν τον χώρο της εργασίας. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να επανέλθουμε σε ένα καθεστώς επανακατοχύρωσης. Υπάρχει η προοπτική της συνταγματικής δέσμευσης γι' αυτό, ότι οι σχέσεις στον χώρο της εργασίας, στην αγορά εργασίας, θα ρυθμίζονται με βάση ένα συνολικό πακέτο, και όχι μόνο με τη ρύση ελεύθερες συλλογικές, ένα συνολικό λοιπόν πακέτο που θα λέγεται ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, θα λέγεται επεκτασιμότητα, κατοχύρωση της ευρωπαϊκότερης ρύθμισης με την ενέργεια. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι συνολικό το πακέτο αυτό και αυτό είναι το μόνο μέσο το οποίο θα μας επιτρέψει στην πορεία και με βάση μια σειρά από άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις που θα επέλθουν στη συνέχεια να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία περιγράφονται σε σχέση με τον καθεστώς διαβέρα στην αγορά εργασίας. Διαβάσαμε ότι διπλασιάζεται με την ενέργεια. Ναι, και νομίζω ότι αυτό έχει συμφωνηθεί. Ναι. Κύριε Νεφελούδη, έχω την εντύπωση ότι απαντήσατε στο ερώτημα του Χρήστου κατά το ίμιση. Είναι προφανές ότι τα εργασιακά δεν είναι ένα δημοσιονομικό μόνο μέγεθος. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα, ένα πολιτικό θέμα. Είναι πασιφανές αυτό. Δεν είναι καθόλου δημοσιονομικό μέγεθος. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα, έτσι δεν είναι? Και κοινωνικό. Και κοινωνικό, ασφαλώς. Ακριβώς. Αντιλαμβάνομαι ότι το μείζον είναι οι συλλογικές. Στο άλλο το κομμάτι των ομαδικών απολύσεων θα μπορούσε να βρεθεί μια στρατηγική υποχώρηση από την πλευρά της κυβέρνησης προκειμένου να κερδίσουμε αυτό που λέτε το μείζον, που είναι οι συλλογικές συμβάσεις? Ευθέως το ερώτημα. Ναι, και ευθέως η απάντηση δεν είναι στις προτεραιότητές μας να δεχθούμε οποιαδήποτε αύξηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων. Μάλιστα. Ωραία. Πού βρισκόμαστε, κύριε Γενικέ? Επειδή δεν κατανοήθηκε καλά το... Κατανοήθηκε το τώρα. Τώρα κατανοήθηκε πλήρως. Σας είπα, για μας... Έτσι. Σας είπα ότι για μας το κρισιμότερο μέγεθος από όλα, συμφωνώντας μαζί σας ότι δεν έχει καμία σχέση με δημοσιονομικές επιπτώσεις η διαπραγμάτευση στα εργασιακά, είναι ένα απολύτως πολιτικό θέμα. Και όπως καταλαβαίνετε, έχει και έντονη ιδεολογική χρειά. Ακριβώς εκεί εδράζεται και η τεράστια αντίθεση που έχουμε, κυρίως με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό θα κλείσει. Εκείνο το οποίο θέλω να πω εγώ είναι ότι εμείς. Θα κλείσει. Κοιτάξτε τώρα, είναι εκεί υπουργός στις Βρυξέλλες. 23. Κύριε Νεφελούδη, επειδή διαβάζουμε και διαβάσαμε και με τον Χρήστο πληροφορίες ότι μπορεί να υπάρξει και ένα έκτακτο Eurogroup κάπου στις 23 του Δεκέμβρη. Η δική σας εκτίμηση και ενδεχομένως πληροφόρηση, κυρία Χτσιόγλου, βρέθηκε στις Βρυξέλλες. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα θα έχει και μια συνάντηση με τον κύριο Πιτέλα. Η δική σας εκτίμηση είναι ότι το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων θα μπορούσε να κλείσει και στις 5 του Δεκέμβρη? Αν επέλθει ένα πλαίσιο συμφωνίας με βάση αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει, νομίζω θα μπορούσε, αλλά δεν είμαι ενημερωμένος για το πώς πάνε συναντήσεις στις υπουργούς στις Βρυξέλλες. Φαντάζομαι αύριο θα έχουμε μια ενημέρωση συστηματική και συνεργασία και θα δούμε τι γίνεται. Νομίζω το πεδίο, ακριβώς επειδή μιλάμε πια για πολιτική διαπραγμάτευση, πρέπει να λυθεί στα πλαίσια της πολιτικής επικοινωνίας στα ευρωπαϊκά όργανα. Ωραία, υπήρξαν δημοσιεύματα, κύριε Γενικέ, ότι ενδέχεται κάποια από τα εργασιακά να είναι αυτά που θα πάνε λίγο αργότερα, θα αναβληθούν και θα προχωρήσουμε σε μια πολιτική συμφωνία που δεν θα τα περιέχει με μια υπόσχεση ότι θα εξεταστούν για αυτά. Ισχύει? Δεν έχω ενημέρωση και δεν θέλω να σχολιάσω προς το παρόν εν ώψη της διαπραγμάτευσης που είναι σε εξέλιξη τέτοια δημοσιεύματα. Δύο ερωτήματα. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, τι σημαίνει αυτό για τη χώρα, τι σημαίνει για την Ελλάδα, τι σημαίνει για τις εργασιακές σχέσεις? Αν και βλέπουμε τώρα, μας ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι βλέπουμε τα πρώτα πλάνα από το σημείο της έκρηξης στην πλατεία Βικτωρία, στο ταχυφαγείο εκεί. Λοιπόν, να επανέλθω λίγο στο ερώτημα στον κύριο Νεφελούδη. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, τι σημαίνει αυτό, ποια θα είναι η μετάφραση και αν η διαπραγμάτευση κατά την κρίση σας υπονομεύεται και εδώ στο εσωτερικό της χώρας και σε πολιτικό επίπεδο? Δεν ξέρω αν χάθηκε το κύκλωμα. Μας ακούει ο κύριος Νεφελούδης. Σας ακούω πολύ καλά. Και αν εκτιμάτε, κύριε Γενικέ, ότι υπονομεύεται η ιστορία της διαπραγμάτευσης στο εσωτερικό της χώρας και αναφέρομαι και σε πολιτικό επίπεδο, επειδή άκουσα κάποιες δηλώσεις σας στο κόκκινο, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικών φορέων. Ναι, έχετε δίκιο. Καταρχήν να πω ότι αν δεν πάει καλά η διαπραγμάτευση,
Το θέμα δεν αφορά την κυβερνητική επιλογή, γιατί φαντάζομαι ότι θα προχωρήσουμε σε μια διαδικασία ιστοδιεινική σε μια νέα διαπραγμάτευση για αυτά. Το θέμα είναι ότι θα παραταθεί αυτή η γαλέρα στον χώρο των εργασιακών σχέσεων και είναι πάρα πολύ κακό για τον χώρο της εργασίας και κυρίως τους εργαζόμενους που μας ενδιαφέρουν άμεσα. Άρα γι' αυτό εμείς επιμείναμε και στη Δανειακή Σύμβαση του Ιουλίου του 2015 να μπει το θέμα στη διαπραγμάτευση για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και γι' αυτό το λόγο επιμένουμε απολύτως στο να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση αυτή με την αποδοχή αυτών των θεμάτων που έχουμε βάλει. Και θεωρώ πως είναι και δική μας διαδικασία εξυγχρονισμού των θεμάτων των συλλογικών διαπραγματεύσεων να προχωρήσουν οι διαδικασίες αυτές. Τώρα, έχουμε ένα μεγάλο θέμα, το έχετε εντοπίσει και εσείς σωστά, σε σχέση με την λεγόμενη, ας πούμε, εθνική γραμμή για τα εργασιακά. Θυμάστε ότι στις 19 Ιουλίου του 2016 είχε επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, εργασίας και εργοδοσίας και Υπουργείου Εργασίας, για τις βασικές που υποστήριξε τις βασικές θέσεις, αν θέλετε, της κυβέρνησης, που είναι και θέσεις των εργαζόμενων. Και ήταν και ένα από τα βασικά όπλα. Παράδοξο μεν αυτό. Ήταν και ένα από τα βασικά όπλα εν ώψη της. Ναι, προφανώς από τα βασικά όπλα. Προφανώς από τα βασικά όπλα. Η παραδοξιότητα που οφείλεται, ο κύριος Κουσής το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά, διότι η απομείωση του ρόλου των κλαδικών συμβάσεων και η επικυριαρχία των επιχειρησιακών οδήγησε σε ένα μεγάλο βαθμό και στην αποδιάρθρωση των εργοδοτικών οργανώσεων. Κυρίως στον χώρο του τουρισμού και όχι μόνο, όπου υπεγράφει μια κλαδική σύμβαση, είχε κάποια χαρακτηριστικά. Ξενοδόχοι βγαίναν από τα εργοδοτικά σωματεία, παράδειγμα Ηράκλειο Κρήτης, κάνανε ενώσεις προσώπων με συγγενείς και άλλους. Κάνανε λοιπόν επιχειρησιακές συμβάσεις που ήταν πολύ χαμηλότερες. Έτσι δημιουργήθηκε και ένα παράδοξο θέμα που είχε να κάνει με τον αθέμητο ανταγωνισμό. Γι' αυτό προσήλθαν και σε αυτή την υπόθεση και οι εργοδοτικοί φορείς και όχι μόνο γι' αυτό βέβαια. Αυτή η συμφωνία επιβεβαιώθηκε όταν ανέλαβε και η νέα Υπουργός Εργασίας, η κυρία Αξιόγλου, στη συνάντηση που ήμασταν μαζί με τους εργοδοτικούς φορείς. Όπου και ο ΣΕΒ εκεί το μεσημέρι είχε συμφωνήσει την επαναβεβαίωση. Για κάποιους λόγους το απόγευμα της ίδιας μέρας πήγε να πάρει πίσω την υπογραφή του, η οποία δεν είναι κάτι που μπαίνει και βγαίνει, ή μπαίνει ή δεν μπαίνει. Άρα υπάρχει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας εκεί από το ΣΕΒ. Το χειρότερο όμως από όλα είναι ότι και η αξιωματική αντιπολίτευση βγήκε διαστόματος του Προέδρου της πάρα πολύ καθαρά, θεωρώντας ιδεολειπτική αιμονή την υπόθεση, το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης και τον πόλεμο που δίνει τώρα για να επανακατοχυρωθούν οι ελεύθερες συλλογικές, φτάνοντας ακόμα και να συμφωνήσει ως εκπρόσωπος του γραφείου τύπου του ΔΝΤ με το ΔΝΤ για τις σωματικές απολύσεις. Ποιος? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε ο κ. Μητσοτάκης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, είναι, ότι έχουμε... η συμπεριφορά του είναι εκπροσώπου του γραφείου τύπου του ΔΝΤ. Το λέω πολύ ευγενικά, θα μπορούσα να πω και χειρότερα πράγματα. Αυτό απλώς έχει να λέω κάνει ότι με μια... εδώ στην Ελλάδα. Αυτό που λέτε, επειδή ακούγεται σαν μια βαριά κατηγορία, αυτό το λέτε γιατί είναι μια άποψη, ενδεχομένως μια ιδεολογική προσέγγιση των πραγμάτων από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει και, αν θέλετε, αυτό νομίζω ότι υπενήσαστε, και μια έτσι αγαστή σχέση με το ΔΝΤ, μια συνεργασία, μια επικοινωνία. Κοιτάξτε, ο καθένας βγάζει τα πολιτικά του συμπεράσματα όχι μόνο με βάση κάποιες ιδεολογικές πολιτικές διαφορές που έχει, αλλά και με βάση τη διαδρομή της ιστορίας και κυρίως στην περίοδο της κρίσης. Εδώ πρέπει να δούμε πολύ χαρακτηριστικά και να ερμηνεύσουμε τη στάση των ελληνικών νεοφιλελεύθερων κύκλων που εκφράζονται από τη Νέα Δημοκρατία στο πώς χειρίστηκε θέματα εργασιακά. Αυτή είναι που διέλυσε εν τέλει τις εργασιακές σχέσεις μαζί με τον κύριο Βενιζέλο την περίοδο του 2012. Συγγνώμη, επειδή τρέχει και η επικαιρότητα, να πούμε ότι έχουμε ζωντανά πλάνα από την έκρηξη, από την περιοχή της έκρηξης. Στην πλατεία Βικτωρίας έχουμε εικόνα. Συνεχίστε παρακαλώ. Ναι, λυπηρό φαινόμενο. Αλλά πρέπει να τα δούμε. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι άρα κρίνουμε κάθε φορά την στάση και στο πρακτικό επίπεδο των φορέων που καθόρισαν αυτό το επίπεδο των εργασιακών σχέσεων. Εγώ έχω στα χέρια μου τα παλιά κείμενα της διαβούλευσης που γινόταν μεταξύ του ΔΝΤ και της τότε ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργού Εργασίας, όπου σε πολλά σημεία αυτών των κειμένων αναφέρεται φροντίστε να βρείτε τρόπους για να μην σκοντάψουν αυτές οι ρυθμίσεις σε συνταγματικές προτεραιότητες. Θέλω να πω, όχι μόνο συμφωνούσαν επί της εφαρμογής αυτών των στοιχείων από διάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, αλλά έδεχονταν και συμβουλές για το πώς δεν θα χτυπηθούν αυτές οι ρυθμίσεις που είχαν γίνει τότε σε συνταγματικό επίπεδο. Καταλαβαίνετε τη σχέση. Και επάνω που υπάρχει η ανάγκη,
η ανάγκη πια για τον χώρο της αγοράς εργασίας να επαναρρυθμιστεί αυτή η σχέση εργασίας-εργοδοσίας, έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και επαναλαμβάνει ως γραφείο τύπου του ΔΝΤΟΥ όλα τα επιχειρήματα που λέει το ΔΝΤΟΥ στις διαπραγματεύσεις. Με τις ίδιες λέξεις, με την ίδια γλώσσα. Αναρωτιέμαι, και εδώ είναι το μεγάλο πολιτικό θέμα, πώς θα κοιτάει στα μάτια συνδικαλιστές του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος που είναι ενταγμένοι και καλά κάνουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Είπατε πριν για κάποιους λόγους ο ΣΕΒ άλλαξε την υπογραφή του, άλλαξε την άποψή του. Έχετε καταλήξει στους λόγους αυτούς, να μας τους πείτε. Ακούστε, ο ΣΕΒ δεν απέσυρε ποτέ την υπογραφή του από το κοινό κείμενο, αλλά τα σχόλια τα οποία έκανε για το κοινό κείμενο μπορούν να ερμηνευτούν, τα οποία είναι σε μια αντίθεση με αυτό, μάλλον μπορούν να ερμηνευτούν σαν μια πάλι εσωτερικά στο εσωτερικό του ΣΕΒ. Διότι σας λέω και πάλι, επειδή ήμουν παρόν σε αυτή τη συνάντηση με την κυρία Αξιόγλου και τους κοινωνικούς εταίρους εργοδοσίας, μου προκάλεσε έκπληξη, αλήθεια, αυτή η τοποθέτηση που ήρθε μετά τη συνάντηση αυτή. Μάλιστα. Κύριε Νεφελούδη, μια τελευταία ερώτηση. Επειδή συμμετέχετε στις διαπραγματεύσεις, είχαμε πει πολλές φορές ότι τα όπλα της ελληνικής πλευράς είναι αφενός οι κοινωνικοί εταίροι. Το συζητήσαμε πριν, και αφετέρου το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Πώς αντιδρά, ναι, πώς απαντά το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ όταν προτάσετε και επικαλείστε αυτό το επιχείρημα που δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικό, θέμα νομικό, θέμα πολιτικό, είναι και θέμα πολιτισμικό, έτσι δεν είναι? Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν απαντά ούτε τοποθετείτε. Και νομίζω δεν το ενδιαφέρει κιόλας. Δεν το ενδιαφέρει. Εγώ θα λέγα ότι ένας από τους μεγάλους μας συμμάχους, αν μου επιτρέπετε, είναι η ίδια η πραγματικότητα. Δηλαδή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αυτή είναι φιλελεύθερη κύκλη, εισήγαγαν αυτές τις ρυθμίσεις, μάλλον ολοκληρώνοντας τις ρυθμίσεις που είχαν ξεκινήσει παλαιότερα με την απασχολησιμότητα το 2012, υπό το πρόσχημα της ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας κτλ. Βλέπει ο καθένας τώρα ποια είναι η κατάσταση στον χώρο της, ακόμα και της επιχειρηματικότητας. Βλέπει ποια είναι η κατάσταση με την ανεργία. Βλέπει ποια είναι η κατάσταση με τον χώρο της αγοράς εργασίας. Βλέπει ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό, μην εφαρμόζοντας αυτές τις μνημονιακές δεσμεύσεις, και που βγαίνουν πάρα πολύ καλά. Και η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν αυτή τη διαδικασία της απορρίθμισης και την αποεπένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό να πηγαίνουν χάλια. Και τι απαντούν όταν το λέτε αυτό? Φαντάζομαι το λέτε. Σχεδόν τίποτα. Λένε ίσως ότι, ότι δεν έχει εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση με απόλυτη ακρίβεια τα όσα είχαν συμφωνηθεί. Δεν αντιλαμβάνουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και προφανώς θα είχαν στο νου τους να εφαρμόσουν ακόμα χειρότερα και πιο σκληρά μέτρα για να κάνουν τι? Να κάνουν την Ελλάδα απόλυτο επιχειρηματικό προτεκτοράτο, κατά την εκτίμησή μου. Πάντως, κυρία Νεφελούδη, διαβάζουμε και είναι σημερινό το δημοσίευμα ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα που θα επιτρέπει στο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα. Όλοι όταν ακούμε για συμπληρωματικά προγράμματα κουμπωνόμαστε και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε το γιατί. Ναι, ακούστε τώρα, αυτή είναι η ξεκίνηση διαδικασία της έκπτωσης στον χώρο της υπερμολογίας. Θα θυμάστε ότι είχαν ξεκινήσει τα διάφορα παπαγαλάκια. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη στην πλατεία Βικ...